ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον καινούργιο Αρχιεπίσκοπό σας, Αρχιεπίσκοπό μας της Αμερικής, διότι καθιέρωσε, μόλις έγινε Αρχιεπίσκοπος, μέσα σε λίγους μήνες, καθιέρωσε και πάλι αυτά τα προσκυνήματα των Αρχόντων, των προσκυνητών από την Αρχιεπίσκοπή του προς το Ιερόν μας Κέντρο, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ενθυμούμε τα προσκυνήματα τα οποία οδηγούσε εδώ ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και εδώ και στη Χάλκη. Και ενθυμούμε μερικές φορές οι χειροθεσίες των νέων Αρχόντων, παρουσία και του Πατριάρχου Αθηναγόρου, γινόταν είτε στο Φανάρι είτε στη Χάλκη. Και έτσι ο δεσμός των νέων Αρχόντων με την Μητέρα Εκκλησία ξεκινούσε από εδώ, από το Ιερό Κέντρο. Μετά διεκόπησαν αυτά τα προσκυνήματα και από την Αμερική και από την Αυστραλία. Για διαφόρους λόγους διεκόπησαν και γι' αυτό είμαι ευγνώμονες και εσείς και εμείς στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο οποίος στο ξεκίνημα της αρχιεπισκοπικής θητείας του εγγενίασε αυτά τα προσκυνήματα από την Αμερική προς την Κωνσταντινούπολη και έτσι ο δεσμός που υπάρχει ούτως ή άλλως μεταξύ ημών και ημών θα είναι πιο ζωντανός, πιο χειροπιαστός, πιο αποδοτικός, πνευματικός και θα έχουμε τη χαρά να σας βλέπουμε πιο συχνά. Εν τω μεταξύ θα έχω τη χαρά να σας δω και στον τόπο της ζωής και της δραστηριότητός σας. Όταν τον προσεχή Μάιο συν Θεό θα έρθω ύστερα από 11 χρόνια να επισκεφτώ και πάλι την Αμερική. Και έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε όλοι μαζί τότε. Θέλω και ενώπιον σας να συγχαρώ τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, διότι η Μητέρα Εκκλησία μεταξύ πολλών αξίων υποψηφίων που θα μπορούσαν να είναι Αρχιεπίσκοποι σας, επέλεξε τον καλύτερο μεταξύ αυτών, τον οποίο... εμείς ζήσαμε εδώ κατά τα αρκετά χρόνια της θητείας του ως μέλος της Πατριαρχικής Αυλής, υπηρέτησε από διαφόρων θέσεων κάθε φορά που συνεπληρούντο μία περίοδος σε ένα συγκεκριμένο βαθμό που είχε στην Πατριαρχική Αυλή και στην Αγία και Ιερά Σύνοδο, έπαιρνε επαξίως ένα υψηλότερο βαθμό έως όταν έφτασε εις το να γίνει ο ποιμενάρχης της μεγαλυτέρας επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Είμαστε υπερήφανοι, ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία και γι' αυτό απέσπασε την συγκατάθεσή σας, την υποστήριξή σας, τον ενθουσιασμό σας. Όλα αυτά τα πληροφορούμεθα εδώ εις το Φανάρι με μεγάλη ικανοποίηση και ευχόμεθα και θέλουμε, το απαιτούμε από εσάς να τον περιβάλλετε πάντοτε με την υποστήριξή σας και με την εμπιστοσύνη σας, διότι ό,τι λέγει και ό,τι πράττει ο νέος Αρχιεπίσκοπος απηχεί τις απόψεις και τις ευχές και τις επιθυμίες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είναι ο έξαρχός μας, είναι ο αντιπρόσωπός μας και ό,τι πράττει εκφράζει το πνεύμα του Φαναρίου, το οποίο είναι ένα πνεύμα διαχρονικών. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κάτι στα χρόνια της δικής μου Πατριαρχίας ή της δικής του Αρχιγραμματείας, είμαστε κληρονόμοι και συνεχιστέ μιας παραδόσεως πολλών αιώνων. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ στην Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης υπάρχει μία συμπυκνωμένη σοφία και μία συμπυκνωμένη εμπειρία πολλών αιώνων. Είναι τα όργανα της Θείας Προνοίας εμείς για να συνεχίζουμε αυτή την μακράν παράδοση. Και για σας είναι τιμή και προνόμιο να ανήκετε σε αυτή την πρωτόθρονη εκκλησία. Μερικοί κληρικοί μας στην Ελλάδα που ανήκουν στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου δείχνουν μερικές φορές τάσεις να υπαχθούν
στην εκκλησία της Ελλάδος και τους λέω ποιο είναι προτιμότερο και τιμητικότερο, να ανήκετε στην πρώτη εκκλησία της Ορθοδοξίας ή στην ενδεκάτη εκκλησία. Η εκκλησία της Ελλάδος είναι αγαπητή θυγατέρα εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά στα Ορθόδοξα δίπτυχα είναι ενδεκάτη. Η Κωνσταντινούπολης είναι η πρώτη και θα παραμείνει η πρώτη. Οι αδελφοί μας οι Ρώσοι, με τους οποίους, όπως ξέρετε, έχουμε μια μεγάλη και ουσιαστική διαφορά εξαιτίας του ουκρανικού εκκλησιαστικού προβήματος και όχι μόνο, ακριβώς εποφθαλμιούν αυτά τα πρωτεία της Κωνσταντινούπολης, τα οποία βεβαίως δεν θα αποκτήσουν ποτέ, διότι η θέση τους είναι η πέμπτη στην ιεραρχία των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάντοτε η πρωτόθρονος και μετά η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα, τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία, και η Εκκλησία της Ρωσίας θα είναι η πέμπτη και θα παραμείνει η πέμπτη. Και μια που ανέφερα τα πρεσβυγενή πατριαρχία, να σας αναγγείλω ότι στην θρονική μας εορτή του Αγίου Ανδρέου θα έχουμε εδώ τον μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο, ο οποίος ήταν ο δεύτερος μετά την Εκκλησία της Ελλάδος που ανεγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σήμερα με έφερε ο κύριος Μαγκίνας ένα καινούργιο βιβλίο που έγραψε ο σοφός καθηγητής των Αθηνών, ο Βλάσιος Φιδάς, για την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας. Θα το διαβάσω και θα το απολαύσω. Ασφαλώς θα κυκλοφορήσει ευρύτερα και πολλοί θα δουν την ιστορική και κανονική αλήθεια για το εκκλησιαστικό θέμα της Ουκρανίας. Φοβούμε όμως ότι πρέπει να φύγουμε όλοι μαζί. Μας περιμένουν στο Σισμανόγλιο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος εδώ στην Κωνσταντινούπολη να δούμε μια έκθεση φωτογραφιών για μια ρωμαϊκή συνοικία της Κωνσταντινούπολης, η οποία δυστυχώς έχασε τον ρωμαϊκό χαρακτήρα της, αλλά μέσω αυτής της φωτογραφικής εκθέσεως θα διατηρήσουμε τη μνήμη της τουλάχιστον. Και μετά ο Άγιος Αμερικής με τους κληρικούς που τον συνοδεύουν θα έρθει μαζί μου και να πάμε να παρακολουθήσουμε μία συναυλία κλασικής μουσικής, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για τα παιδιά τα οποία πάσχουν από λευχαιμία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φυσικά. Α, ναι, ευχαριστώ. Αύριο θα συμπροσευχηθούμε κατά την Θεία Λειτουργία. Θα σας παρουσιάσω και στο εκκλησίασμα και θα έχουμε μόνο ευχάριστες στιγμές όλοι μαζί όσον καιρό θα είστε κοντά μας στην Κωνσταντινούπολη. Ανίτα, do you agree? 100%.